Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κασαβό, Δήμαρχο Αρνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η κυρία Αγγελική Βάρδα, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρνών. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Και τον κύριο Σπύλιο Κρικέτο, αντιπρόσωπο των αστυνομικών της Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Καταρχήν, να πούμε, Σπύρο, ότι η κυρία Βάρδα ήταν μπροστά στο τραγικό ατύχημα. Τραγικό αυτό το περιστατικό. Ναι, ναι. Πώς το γυρίσατε εκεί? Καταρχάς, δεν αντιληφθήκαμε ότι είχε συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θεωρήσαμε ότι απλά ήταν ένα χτύπημα. Δηλαδή, το παιδί ότι έπεσε, αιμοράγησε και ξαφνικά, ας πούμε, δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, αναστατώθηκαν οι γονείς. Κάποιοι που γνώριζαν κάποια πράγματα όσο αφορά βοήθειες ιατρικές και τα λοιπά παραβρέθηκαν εκεί. Ήρθε το ασθενοφόρο, το πήρε το παιδί και μάθαμε ότι τελικά την επόμενη μέρα κιόλας ότι είχε συμβεί αυτό το δυσάρεστο περιστατικό. Αυτό έγινε μπροστά σε 272 παιδιά, τόσα ήταν τα παιδιά και καταλαβαίνετε κι άλλους τόσους γονείς και περισσότερο. Μες στη χαρά, μες στη χαρά. Αυτά είναι τα πίστευα. Ναι. Δημαρχέ, από εκείνη τη βραδιά, από εκείνη τη μέρα, η συνέχεια ποια είναι? Μέρες εξαιρετικά στενάχωρες. Πάρα πολύ ήμασταν και είμαστε όλοι φορτισμένοι και συναισθηματικά και θυμωμένοι. Καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή η οποία έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, είναι ίσως πιο ανάγλυφα και πιο έντονα τα προβλήματα στο Δήμο Αρνών. Με χαρακτηριστικότερο τα ζητήματα της ανεργίας. Είναι ξεπερνάμε τους εθνικούς δείκτες. Σας απαντήσω. Έχουμε επισήμως στην απογραφή του 2011 110.000 κατοίκους. Αλλά σαφώς είμαστε πολύ παραπάνω. Να σκεφτείτε ότι λίγο πριν είχε έρθει το Ολυμπιακό χωριό και εγκαταστάθηκαν συντοπίτες οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της εργατικής κατοικίας, 10.000, δηλαδή μία πόλη μέσα στην, μέσα στην πόλη. Οι συμπολίτες μου, κυρίως στην περιοχή των Αχαρνών, είναι εργαζόμενοι οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών έχουν χάσει την εργασία τους. Γι' αυτό έλεγα οι δείκτες εθνικοί, οι οποίοι είναι σαφώς και οι εθνικοί, είναι εξαιρετικά στενάχωροι που είναι τόσο υψηλή ανεργία. Για μας όμως είναι ακόμα μεγαλύτερα και μεγιστότερα. Στα πλαίσια αυτής της δυσκολίας, αυτής της κοινωνικής αναστάτωσης. Η εργασία ήταν μέσα στο Δήμο ή φεύγαν το πρωί και γύριζαν? Κάποιοι είναι και εκτός του Δήμου, αλλά σαφώς και στο Δήμο μας έχουμε ηλιοφόρο Τατοίου που ήταν ένας δρόμος γεμάτος με βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Σήμερα δυστυχώς έχουν κλείσει. Το εργοστάσιο Κατσέλης που έκανε τα ψωμιά, ας πούμε, έκλεισε. 500 άνθρωποι εκεί χάσανε τη δουλειά τους. Οι 400 ήταν συντοπίτες, γείτονες. Λέω, σε αυτή την κατάσταση, τη ζωφερή, έρχεται να προσθεθεί και τα ζητήματα της ανασφάλειας, τα οποία η κορύφωση ήταν αυτό το τραγικό γεγονός να χάσει το παιδάκι αυτό τη ζωή του. Ήταν τρομερό το γεγονός αυτό. Ήταν αρχιετές οι σκέψεις. Καταρχήν, οι Ρωμά, όταν τους πω Τσιγκάνους, και στη διαφαμιλιά έτσι τη λέγαμε Τσιγκάνους, όχι υποτιμητικά, έτσι, και ήδη αποκαλούνται έτσι. Είναι μεγάλος ο πληθυσμός των Τσιγκάνων, το Ρωμάκι? Γιατί ήταν μεγάλος, δεν είναι. Υπάρχουν σε 2-3 γειτονιές μας, σε διαφορετικές περιοχές. Η μία είναι που γειτονιάζει με το Ζεφύρι, μία άλλη στην οδό εκεί που πλησιούν του σύνδρου. Και αυτή είναι μόνιμη? Όχι, είναι μόνιμη. Ανάλογα με τις μόνιμες. Είναι μόνιμη. Και δουλεύουν, πού δουλεύουν, πώς εργάζονται? Κάποιοι κάνουν κάποια επαγγέλματα, εμπορεύονται και κάποιοι άλλοι φημολογείται ότι έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Τους περιφερόμενους δεν έχετε καθόλου εσείς? Όχι, δεν έχουμε. Τα παιδιά τους πάνε σχολεία ή? Τα πολλά δεν πάνε. Υπάρχει καμιά επαφή μαζί τους, ότι γιατί δεν πάνε? Γιατί δεν προσαρμόζονται, δεν εντάσσονται στην κοινωνία? Έγινε και ένα σχολείο στον οικισμό της Αυλίζας, όπου είναι η γειτονιά, θα λέγαμε, όπου μένουν έτσι και οι Αθήκανοι. Πλην όμως δεν λειτουργήσε αυτό το σχολείο ποτέ. Δεν πήγαιναν τα παιδιά τους? Δεν τα πήγαν τα παιδιά τους. Τα αυτό είναι αμόρφωτο δηλαδή? Αν έχετε κουβεντιάσει μαζί τους, ποια είναι? Με κάποιους που έχω συζητήσει θα έλεγα ότι, αλλά αυτοί που έτυχε και να συνομιλήσω είχαν έτσι εμπορικές δραστηριότητες και μάλιστα επιτυχείς. Ασχολούνται με αντίκες, ασχολούνται με, έχουν φούρνο, έχουν δηλαδή, έχουν δραστηριότητες, θα λέγαμε, ένας από εμάς. Άνθρωποι δηλαδή του μόχθου που το παλούν και κάποιοι δεν έχουν καταφέρει. Έχουν ενταχθεί στην κοινωνία? Κάποιοι ναι, κάποιοι είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ έχω γνωρίσει και έναν κύριο που είναι δάσκαλος. Αλλά
δεν είναι δάσκαλος εκεί, είναι δάσκαλος σε μια άλλη περιοχή. Σίγουρα εκεί πέρα χρειάζεται. Γιατί αρθεί εκεί πέρα η παραβατικότητα? Νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο χαρακτηριστικό, καθώς και ότι η παραβατικότητα δεν είναι παραβατικότητα μόνο των αχαρδών, είναι η παραβατικότητα και η ανάγκη του χρήστη, αφού μάθανε ότι εκεί γίνονται οι συναλλαγοί, να φτάσουν εκεί να συναλλαγούν. Οπότε και ένας που είναι από την Κόρινθο έμπαινε στον Προαστιακό και έφτανε εκεί να πάρει ήδη τη δόση του. Υπήρξε εξέλιξη σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια? Ήταν μια εξέλιξη η οποία θα έλεγα τα τελευταία χρόνια. Είναι κάποιες περιοχές εκεί που λειτουργούν σαν κέντρα διακίνησης ναρκωτικών, να σου το πούμε καθαρά. Έτσι. Γι' αυτό δεν μιλάμε. Αυτή είναι η εντύπωση. Σωστά. Υπήρξε μια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια σε αυτό? Είχαμε αύξηση δηλαδή? Δεν έχω επίσημους δείκτες προκειμένου να το λέω. Απλά κυρίως εμείς προσπαθούσαμε ως Δημοτική Αρχή να προστατεύσουμε με διάφορα μέτρα. Έχουμε μια εφαρμογή εκεί, μια την διέξοδο, όπου προσπαθούμε τα παιδιά του γυμνασίου και ηλικίου να τους κάνουμε γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν με διάφορους ομιλητές, με slides, προκειμένου να, θα λέγαμε, να στυλιτεύσουμε αυτές τις συμπεριφορές και γενικά να θωρακίσουμε τα παιδιά μας έναντι αυτών των ζητημάτων. Δεν θα μπορούσα να έχω έτσι επίσημα στοιχεία, πλην όμως η πόλη μεγάλωνε εκρηκτικά, θα έλεγα, σε πληθυσμό τα τελευταία χρόνια. Και ίσως κιόλας το ότι είχε κάποια στιγμή ακούστηκε ότι καθάρισε το κέντρο της Αθήνας. Αυτό εννοώ. Μετά το ίσως 2000, αυτή μετά το 2004, η μεταβολή, το καθάρισμα, να ήρθε και να γίνανε νέες αιστείες μετά το 2004. Αυτό φημολογείται πάρα πολύ έντονα, κύριε Κουτζάνη, και είναι μια παραδοχή από τις επικρατούσες, ότι είναι βέβαιο ότι έχει συμβάλει αυτό να δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση πια, ότι θα κινηθούν οι άνθρωποι που είναι χρήστες στις αχαρνές για να ψωνίσουν. Παναστηγέ, πάλι στα σχολεία, θα να ρωτήσω τον πρόεδρο και τον δήμαρχο, τα παιδιά των Ρωμά. Εμείς στο δικό μας σχολείο, στα 272 παιδιά, από ό,τι πληροφορήθηκα, έχουμε μόνο δύο παιδιά. Μόνο δύο στα 272. Μάλιστα. Βέβαια, ο χώρος δεν βρίσκεται κοντά σε κάποιο οικισμό από αυτούς. Και ενδεχομένως γι' αυτό και έχουμε τόσο λίγα παιδιά. Αλλά δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε παιδιά τέτοια. Στους οικισμούς αυτούς, αν φτιαχνόταν σχολείο. Μα φτιάχτηκε. Είπα στην Αυλίζα, φτιάχτηκε. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο σχολείο, τελειά, το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ. Πήγε να ξεκινήσει την πρώτη χρονιά, δεν φτιάχτηκε το πλήθος των παιδιών που θα έπρεπε, αρνείτο να γραφτούν. Ναι, ναι, και έτσι η πρώτη χρονιά ατύχησε. Και έμεινε. Η πολιτεία, δηλαδή, θα έλεγα τότε, έκανε την προσπάθεια μέσα στον χώρο, θα έλεγα, της Αυλίζας, όπου είναι μια περιοχή όπου είναι τα σπίτια τους, αλλά δεν κατόρθωσε να πείσει, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι είναι ένα σύνθετο θέμα και χρειαζόταν. Πρέπει να γίνει μια κουβέντα μαζί τους. Θέλουν, δεν θέλουν ή όχι αυτό. Μας έχει προβληματίσει, δεν ξέρω, κάποια βραδιά, μήπως καταφέρουμε να φέρουμε κάποιους εδώ να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Μια επιχείρηση, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, έγινε στο Καποτά στρατόπεδο και στο Μενίδη. Είχε ξαναγίνει επιχείρηση? Ή έγινε μετά το γεγονός? Να είμαστε ειλικρινείς και χαίρομαι και που ο κύριος Δήμαρχος και η κυρία Βάρδα λένε πραγματικά τα πράγματα πώς έχουν. Θα σας πω όμως για την επιχείρηση, δώστε μου μισό λεπτό να πω κάτι προηγουμένως. Ρωτάτε και εσείς και ο κύριος Βουτζάνης αν τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Δεν πηγαίνουν σχολείο. Και είναι ειλικρινής και ο κύριος Δήμαρχος και η κυρία Βάρδα. Δεν θέλουν, οι γονείς. Ναι, ξέρετε γιατί δεν θέλουν να τα στείλουν? Γιατί το κέρδος στα φανάρια που τα στέλνουν, που κάνουν επαιτία, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το κέρδος από άλλες δραστηριότητες, ξεκούραστες, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου, είναι η πολιτεία που έχει την ευθύνη. Αφού λοιπόν ένα παιδάκι δεν πάει σχολείο να μορφωθεί, να παιδευτεί, να γίνει άνθρωπος, να καταλάβει πώς κερδίζει τα χρήματα στη ζωή. Ενόχλησε κανέναν ποτέ η πολιτεία να ζητήσει ευθύνη από τους γονείς? Κανένας. Αποσιάζει η πολιτεία. Και έχουμε αναγάγει το θέμα αν η αστυνομία. Όμως γίνονται νομιμόφρονες. Απαντήσω. Οι πατεράδες, οι γονείς. Απαντήσω. Αν δεν αισθανθούν ο καθένας από εμάς, με πρώτον εμένα, αν θέλετε, ότι μπορεί να ελεγχθείς από τον νόμο και ενδεχόμενα να τιμωρηθείς, γιατί να τον εφαρμόσεις? Αν λοιπόν οι γονείς αυτοί δεν στέλνουν τα παιδιά να μορφωθούν, να παιδευτούν και τα στέλνουν κάπου αλλού, δεν θα τα στείλουν ποτέ. Και άνθρωπος απαίδευτος, αμόρφωτος, ξέρουμε τι σημαίνει.
Ρωτάμε λοιπόν αν η αστυνομία κάνει επιχειρήσεις. Θα σας θυμίσω ότι τη νύχτα του τραγικού συμβάντος που χάθηκε αυτό το αγγελούδι, σε κάποιο διπλανό σπίτι γλεντούσαν γιατί δεν προφυλακίστηκαν δύο άτομα για εμπορία ναρκωτικών. Mm. Αυτούς λοιπόν τους είχε συλλάβει η ελληνική αστυνομία. Κάποιοι δικοί μου συνάδελφοι, και σας το τονίζω αυτό, με πραγματικά κίνδυνο ζωής. Συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στον κύριο εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Και διασκέδαζαν, πυροβολώντας τον αέρα, με συνεπακολούθο να αφαιρεθεί η ζωή ενός παιδιού. Mm. Και αυτό ακόμα δεν μας έχει απασχολήσει σαν κοινωνία. Mm. Θέλω να πω λοιπόν ότι βεβαίως και η αστυνομία πρέπει να είναι παρούσα, βεβαίως και πρέπει να κάνουμε τις επιχειρήσεις και έχουν γίνονται καθημερινά επιχειρήσεις. Και λέω στο σταθμό σας να κάνει και ένα ρεπορτάζ στην Ευελπίδα, να δείτε καθημερινά πόσα άτομα προσάγονται ενώπιον τον κύριο Σαντιλά για παραβατική συμπεριφορά. Θα εκπλαγείτε, πιστέψτε με. Ναι. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα, μου επιτρέπετε. Εμείς όχι, γιατί για τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε κάνει κατά καιρούς δικαστικό ρεπορτάζ και έχουμε και καταλάβει. Εκεί, και το ξέρω. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Δήμαρχο, στον οποίο θέλω να πω κάτι να προστρέξω ότι εγώ δεν ψηφίζω στο Δήμαρχο Χανών, οπότε δεν έχω κάτι να πω υπέρ του. Θα πω μια πραγματικότητα. Το γνωρίζω εδώ και λίγο καιρό. Η προσπάθεια λοιπόν του Δημάρχου να μπορέσει να αναδείξει αυτό το ζήτημα μας έκανε εντύπωση εμάς από τα σωματεία των αστυνομικών. Οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως η κυρία Βάρδα, ανακατεύονται στα κοινά, αγωνιούν. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν μπορεί συνέχεια να δείχνουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνουν οι γονείς. Το επίσημο κράτος, και μιλάω για το μεγάλο κράτος, γιατί κάθε δήμος για να μπορέσει να λειτουργήσει δεν έχει ρωτά μέσα. Απουσιάζει. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είπαμε λοιπόν δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ωραία. Αναρωτήθηκε ποτέ η επίσημη πολιτεία όταν εγώ χτίζω ένα τριώροφο οίκημα, γιατί υπάρχουν τέτοια κύριε Δήμαρχε, νομίζω. Αναρωτήθηκε ποτέ πόθεν έσχεσαι αυτά τα χρήματα. Εγώ που είμαι υπάλληλος του κράτους ή εσείς που είστε ελεύθερος επαγγελματίας, όταν κάνετε και πείτε τέτοια δαπάνη, θα ρωτηθείτε πού βρήκε τα χρήματα. Και αν προέρχονται από μια νόμιμη εργασία, πάει καλά. Αν όμως δεν τα δικαιολογείς, από κάπου αλλού προέρχονται τα χρήματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν ο νόμος δεν πλησιάζει κάποιος, γιατί πρέπει να έχουν μια ιδιότυπη ασυλία, μην πούμε ότι είμαστε ρατσιστές και δεν τους ακουμπάμε καθόλου με τον νόμο επινόρνο πάλι, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, τα άβατα τα λεγόμενα. Τώρα όμως λένε, κύριε Κέντρο, ότι έγινε αυτή η επιχείρηση. Βεβαίως. Μάλιστα μίλαγα με κάποια στελέχη του Υπουργείου Μεσαίας Τάξης και στη μουβέντα μου είπαν ότι βέβαια αυτά πρέπει να είναι. Να πάρουν μονιμότητα. Να σας πω και κάτι ακόμα που υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω. Κλείνω με μισό λεπτό, κύριε Κουρή. Όταν συλλαμβάνει έναν άνθρωπο γιατί οπλοφορεί ή κάνει οπλοχρησία, πυροβολεί στον αέρα, προσάγεται ενώπιον τον κύριο εισαγγελέα, του επιβάλλεται μία ποινή ενός χρόνου, ενάμιση χρόνου και αφήνεται πάλι ελεύθερος, ξαναπυροβολήσει. Να είστε βέβαιος. Τι πρέπει να γίνει κατά εμάς? Να γίνει αυστηρός ο νόμος, να περιορίσει κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την ελευθερία του κόσμου. Όταν εγώ είμαι σίγουρος ότι εσείς που θα πυροβολήσετε θα πάτε φυλακή μέσα, θα αισθανθώ πιο ελεύθερος μες στην κοινωνία. Δεν θα φοβάμαι. Ρωτήστε τον κύριο Δήμαρχο, είμαι βέβαιος. Πέστε μας τώρα εσείς από αστυνομική πήγε η Σκοπιά, γιατί τέτοια συγκέντρωση παραβατικότητας σε αυτή την περιοχή? Θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία, μην ακουμπήσουμε τους Ρωμά, γιατί αν τους ακουμπήσουμε στους ρατσιστές, μην πούμε κάτι κακό. Όχι. Θα πρέπει να ελεγχθούν όπως ελέγχεται ο καθένας. Αν λοιπόν φοβάμαι με πείτε ρατσιστή. Και δεν πάω να το ακουμπήσω το πρόβλημα. Το δελτίο μετά την επιχείρηση του Καβωτά. Λοιπόν, συνολικός απολογισμός λέει 311 συλλήψεις. Είναι τεράστιο. Είναι ήμιδε. 114 για ναρκωτικά και όπλα. Πόσοι πήγαν μέσα από αυτούς? Προχωρώ. Καταλάβατε λίγο, ναι. Έτσι. 8 για ληστεία, 8 για κλοπές και διαρρήξεις, ρεματοκλοπή 6. Είναι πάλι έξω, πολλοί από αυτούς. Ναι. Δύο για παράδειγμα. Γιατί να το ξανακάνουν, κύριε Μπουτζάνη, καταλαβαίνετε. Κατασχέσεις πάνω από 2,2 κιλά ηρωίνη. Άμα δεν φοβηθείς. 79 δεδρίλια κάναβης, 1.080 ναρκωτικά χάπια, 58.000 παγίδα τσιγάρα, 900 συσκευές καπνού, 4 πιστόλια, 7 μαχαίρια, 2 κινητικά όπλα, 180 φυσίγγια, 5 ζυγαριές ακριβίες. Κάντε ένα ρεπορτάζ, δείτε πόσοι έχουν προφυλακιστεί από αυτούς. Φοβάμαι, είναι πάρα πολύ μικρό σε όλα. Και έγινε σε μία έφοδο. Ναι, αλλά ξέρω τι σημαίνει αύριο πάλι. Μήπως πάλι δεν έγινε, θα γίνεται κάθε μέρα συχνά. Θα κληθώ πάλι εγώ να συλλάβω πάλι τους ίδιους, με πάλι μεγαλύτερο κίνδυνο. Ακούστε με, τα πράγματα δεν είναι καθόλου πολύ απλά. Τα λέω καθισμένο στην καρέκλα, ότι πάντα τους συλλάβουν. Για πάμε να τους συλλάβουμε όμως επί της πράξης, να δούμε πόσο κινδυνεύει ο αστυφυλάκας, πόσο κινδυνεύει ο αστυνομικός. Και στο τέλος, τι γίνεται, είναι πάλι έξω. Μα πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Η κοινωνία, εσείς που ζείτε εκεί, ο κόσμος. Ο κόσμος πέρα από το τι είναι... Οι συναδελφοί σας, οι γυναίκες που είναι οικοκυρές,
πώς αντιμετωπίζουν αυτοί, έχουν, ανησυχούν να κυκλοφορήσουν? Ακούστε με, πέρα από το ότι αυτόν τον καιρό είμαστε πάρα πολύ πληγωμένοι, θυμωμένοι, στεναχωρημένοι για όλο αυτό που μας έχει συμβεί. Mm. Τα παιδιά μας φοβούνται να βγουν στον δρόμο, έχουμε θέματα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Νιώθουμε ότι βρισκόμαστε, ενώ ζούμε σε ένα ειρηνικό κράτος, σε μια εμπόλεμη ζώνη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι οι μετανάστες έρχονται στην πατρίδα μας για να προστατευτούν από κάποια όπλα, κάποιες αδέσποτες σφαίρες, και εμείς αυτή τη στιγμή χάσαμε ένα παιδί μέσα σε ένα σχολείο, στο λίκνο της ασφάλειας και της εκπαίδευσης, έτσι, μέσα σε μια ειρηνική χώρα. Άρα νιώθουμε ότι ζούμε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Είναι τραγικό. Και αυτό που ζητούμε βέβαια από την πολιτεία είναι δικαιοσύνη, τίποτα περισσότερο. Δικαιοσύνη, δηλαδή να μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας με ασφάλεια τους στο σχολείο, να μπορούμε να τα βγάλουμε στους δρόμους και στις πλατείες επίσης με ασφάλεια και να είμαστε κι εμείς ασφαλή μέσα στην ίδια μας την πόλη. Και να μην υπάρχει επίσης και ακριβώς το κίνητρο, το ναρκωτικό και το άλλο. Εντάξει, η παραβατικότητα δεν είναι καλό να προβάλλεται τόσο έντονα στα μάτια των μικρών παιδιών. Δηλαδή, μπορούμε να κυκλοφοράμε με τα παιδιά στον δρόμο και να βλέπουμε ανθρώπους εξαρτημένους ή όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εικόνες, δηλαδή. Ειδικά στους σταθμούς κοντά, πάρα πολύ. Είναι από άτομα που έρχονται έξω από το Δήμο για να κάνουν συναλλαγές. Ναι, προφανώς. Ναι. Mm. Δημαρχέ, είχατε κάποιες συσκέψεις και μετά το επεισόδιο, μετά το αυτό το τραγικό επεισόδιο, και αποφασίστηκε η δημιουργία υδρογραμματικής δομής σχεδιασμού, ενίσχυση αστυνομικής δύναμης, σταθερά παρουσία πρόληψης και καταστολής. Γίνανε αυτά? Ισχύουν, δεν είναι κάθε μέρα αυτά τα πράγματα, ή είναι απλώς στα χαρτιά γράφονται? Νομίζω ότι αυτές τις ημέρες υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή παρουσία της αστυνομίας με κορύφωση. Δηλαδή, υπάρχει αστυνομικό τμήμα εκεί? Βεβαίως. Υπάρχει το αστυνομικό τμήμα Χαρνών, υπάρχει στο Ολυμπιακό χωριό το δεύτερο τμήμα και υπάρχει και ένας σταθμός του Τρακομακεδόνος όπου ο σχεδιασμός λέει να κλείσει. Κατά την άποψή μας δεν πρέπει να κλείσει. Οι μαρτυρίες των συμπολιτών, οι Τρακομακεδόνες είναι το βορειότερο μέρος του Δήμου Αχαρνών. Βρίσκεται μετά μέσα στο δάσος. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Κατά την άποψή μας και ο σταθμός των Θρακομακεδών θα πρέπει να παραμείνει και όχι απλά να παραμείνει ενώ σχεδιάζεται να κλείσει. Θα πρέπει να ενισχυθεί κιόλας. Και η αλήθεια είναι στα πλαίσια αυτά που είπε ο κ. Κρικέτος, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και επαφιόμεθα και λέμε όποιον βλέπουμε μπροστά τον αστυνομικό και υπάρχει η διαμαρτυρία και η αντίδραση. Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι επανδρομένα. Το πλήθος των αστυνομικών που βρίσκονται σε Αχαρνές από το σχεδιασμό είναι περίπου στο 50%. Όταν είναι έτσι ο σχεδιασμός, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκ προημίου δεν θα μπορέσει να επιτύχει τους σκοπούς του που έχει θέσει ως επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πώς να γίνουν αυτά τα πράγματα? Στα πλαίσια αυτά, νομίζω ότι τώρα, αυτές τις 10 ημέρες, βλέπουμε διακριτά την παρουσία και δικυκλιστών και οχημάτων και ανδρών, καθώς και των ειδικών δυνάμεων των όπλων προκειμένου για να βρεθεί το αποτέλεσμα. Εδώ όμως είναι συνάρτηση αυτό που ακούστηκε και πρέπει να το μεταφέρω αυτό, γιατί τώρα πια τα μάθανε και οι συμπολίτες μου. Δεν μπορεί, λέει, να μην μπορούμε να κοιμηθούμε και να είναι πτέσμα τα θέματα της μουσικής, τα οποία άλλοτε είναι για τη διασκέδαση, για την αποφυλάκηση κάποιου, όπου το απολαμβάνουν και το διασκεδάζουν. Ή να είναι ότι εκεί που ηχεί ισχυρά η μουσική, ότι μπορεί να γίνεται. Να έχει, υπάρχει το εμπόρευμα. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να γίνει κάτι με το ζήτημα αυτό και να μην αποτελεί πτέσμα. Όπως και κάποιοι παραβατικοί, οι οποίοι λέει είναι 15 χρονών και 18 και κάνουν ακραίες, θα έλεγα, παραβατικές συμπεριφορές. Και ορισμένες φορές σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού είναι έμπειροι παραβάτες αυτοί και δεν είναι τα συνήθη παιδιά του μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που μπορεί να φανταζόμαστε, γιατί κάνουν ακραία εγκλήματα. Αν δεν σκοτώσουν, λέει, δεν μπαίνουν φυλακή. Μάμα είναι έτσι. Και, καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Είναι σίγουρο και γι' αυτό έχω ζητήσει και να συναντηθώ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί για εμάς και το θέμα των 18 ετών να μην φυλακίζεται. Να φυλακίζεται όταν κάνει ακραίες παραβατικές συμπεριφορές. Τώρα μόνο άμα σκοτώσει θα μπει μέσα. Υπάρχουν οι ανηλίκων, δεν υπάρχουν. Άλλαξε με τον νόμο Παρασκευόπουλου και δεν φυλακίζονται. Δηλαδή, ρίχνουν κάτω μια ηλικιωμένη γυναίκα, της παίρνει τα χρυσαφικά, την ξυλοκοπά. Αυτό δεν είναι για να μπει μέσα.
Αν δεν, δηλαδή συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και δεν μπορούν να βγαίνουν έξω, καταλαβαίνετε λοιπόν, και μετά τίθεται και τα ζητήματα ότι λέμε, να, εκτές ο Κρικέτος είχε συλλάβει τον τάδε και σήμερα ξανά έξω στον δρόμο τον είδα. Και μάλιστα να κάνει και πανηγύρι. Έχει, πάντως αυτό είναι διεθνές πρόβλημα, δεν είναι, το αντιμετωπίζει μόνο η ελληνική αστυνομία. Έτσι. Αλλά σε όλες τις αμερικανικές ταινίες βλέπω τους αστυνομικούς να διαμαρτύρονται για τέτοιους λόγους. Θα διαφωνήσω. Και σωστή θα σχηματικά. Τι θέλω να πω. Κάποια πράγματα τα έχουμε αναγκάσει ότι αν είναι πολύ σκληρός ο νόμος, κάνει περιστολή στα δικαιώματα του ανθρώπου. Το ανάποδο θα έλεγα. Ο σκληρός νόμος απευθύνεται στον παραβάτη και ελευθερώνει τον άνθρωπο της εργασίας. Δεν φοβάμαι, είπε ο κύριος Δήμαρχος, να πάω, είπε η κυρία Βάρδα, να πάω το παιδί μου στο σχολείο. Λοιπόν, ένας νόμος ο οποίος έχει να κάνει σκληρός με τον παραβάτη, ελευθερώνει τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ζήσει σε μια κοινωνία μέσα ήσυχα. Εμείς έχουμε πάει στο ανάποδο εδώ. Έχουμε κάνει πολύ εύκολο τον νόμο, πολύ εύκολη την αποφυλάκηση και ξαφνικά δικαίως ο κύριος Κουρίς μου λέει: υπάρχει αστυνομία. Λέει ο κύριος Δήμαρχος: πόσες φορές θα τον πιάσω, 10, 20, 30. Ξέρετε, αρχίζει κάπου να αισθάνεται και ο κόσμος ανασφάλεια. Σου λέει: πόσες φορές θα τον πιάσει αστυνομία. Πολλές φορές θα τον πιάσουμε και κάθε φορά θα τον πιάσουμε. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Και επανέρχομαι και λέω: δεν είναι αστυνομικό το θέμα. Βεβαίως και χρειάζεται η καταστολή και βεβαίως πρέπει να συλληφθεί ο παραβάτης. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, δεν μπορεί να έχουμε τώρα μια κοινωνία που φοβούμαστε να μιλήσουμε για αυτή η οποία στα δύο τρίτα, βεβαίως και δεν είναι όλοι παρανομοί. Θα σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια τα ΕΚΑΜ, Έλληνες αστυνομικοί, μπήκαν σε καταβλισμό. Και για να μπορέσουν να το ελέγξουν, κάποιος τους βάλαν και στο χώμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξεσηκώθηκαν όλοι. Πόσο άναδρη ήταν η αστυνομία. Ξέρετε για το αποτέλεσμα. Ξυλώθηκε μια αστυνομία. Γιατί λέει και κάποια ανήλικα. Μα θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή συλλαμβάνονται ανήλικοι σε αυτή την περιοχή οι οποίοι διαπράττουν ληστείες. Δηλαδή θα περιμένουν να πάει 18 χρόνια για να τους πιάσουμε. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Δήμαρχος. Για κάποιους ανήλικους θα πρέπει ο νόμος. Στα θέματα αυτά τι απαντάει ο Υπουργός. Διαφορετικά θα προσδιάσουμε εδώ και ακριβώς θα βρούμε. Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Δεν μιλάει να είναι σκληρός ο νόμος. Θα ήταν παραβάτη. Μα νομίζω ότι και οι νόμοι και η παρουσία της αστυνομίας χαροποιεί τους νόμιμους πολίτες και στεναχωρεί τους παραβάτες. Δεν θα πρέπει τέλος πάντων να φοβόμαστε κατά την άποψή μου τον νόμο. Αλλά θα ήθελα να σας μεταφέρω κάτι που μου είπε πολύ απλοϊκά ένας συμπολίτης σήμερα που ήρθε για κάποιο άλλο θέμα και του έλεγα ότι έχουμε προβλήματα, τα είδες, του λέω. Μου λέει, θα τα έχεις αυτά συνέχεια, αφού δεν θέλει η πολιτεία, μου λέει. Τη σκοτώνεσαι εσύ, μου λέει, μα θα και τραβιέσαι. Λέω, μα πρέπει να δώσουμε όλοι τον αγώνα μας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Γιατί, μου λέει, η πολιτεία δεν θα μπορούσε, μου λέει, να τα δώσει το αντίδοτο αυτό. Γιατί, μου λέει, θα πρέπει να εκπορνεύεται αυτό το παιδί που είναι άρρωστο, που έμαθε από αυτό. Δεν μπορεί, μου λέει, να το δώσει ο Κανά ή κάποιος και να μην ψάχνει, μου λέει, στους μαγαλάδες του Μενιδίου και να αναγκάζεται ή να κλέβει ή να εκπορνεύεται προκειμένου να δώσει αυτή τη δόση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα είναι σύνθετο. Και πραγματικά με προβλημάτισε αυτή η σκέψη. Γιατί έχουν ακουστεί και η νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Όχι συνένει να τα δίνουν στις καφετέρειες. Πλην όμως να το δώσει στο φαρμακείο με ταυτότητα, με δεν ξέρω με ποια χαρακτηριστικά. Συνταγή, ή το νοσοκομείο. Γιατί να γίνεται. Και τι θα κάνουν τότε. Σωστά. Αυτό λοιπόν μπαίνει ένα μίληκτο ερώτημα. Λοιπόν. Είναι πολλά τα λεφτά στο εμπόριο ναρκωτικών και σε όλα αυτά τα κυκλώματα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα για εμάς να μιλήσω, το πρόβλημα ο κύριος Δήμαρχος και έχει απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται ενίσχυση των υπηρεσιών σε εμάς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ. Δεν φοβόμαστε να το πούμε. Πιστεύω ότι γινόμαστε χρήσιμοι με το να αναδεικνύουμε τέτοια ζητήματα. Χρειάζεται σε κάποιες προβληματικές περιοχές, εντό εισαγωγικών προβληματικές, λόγω της εγκληματικότητας και ύπαρξης τέτοιων ανθρώπων, να υπάρξει ενίσχυση. Χρειάζεται η κοινωνία να σταθεί δίπλα στην αστυνομία. Δυστυχώς θα το πω, έχω τύχει όχι στην συγκεκριμένη περιοχή, σε άλλες περιοχές να επιχειρούν αστυνομικοί και από τα μπαλκόνια να εκφράζονται κάποιοι εναντίον των αστυνομικών, μην ξέροντας τι συμβαίνει. Άρα ας δείξουμε, όχι ανοχή, ας καθίσουμε λίγο αμέτωχοι όταν βλέπουμε να επιχειρεί η αστυνομία σε κάποιες περιπτώσεις. Και εδώ είμαστε, αν θα υπάρξει υπέρβαση από εμάς, πρώτα εμείς να το καταγγείλουμε. Αλλά πιστέψτε με, δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να τα βλέπουμε όλα από τη μία πλευρά. Έχουμε μια αστυνομία όχι γιατί την υπηρετώ,
μια αστυνομία από τις πιο δημοκρατικές αστυνομίες που υπάρχει στην Ευρώπη, πιστέψτε. Αυτό είναι πολύ καλό. Πάντως εδώ πέρα ο κύριος Κώστας από το Μενίδη, έχουμε μηνύματα από εδώ, λέει ότι η αστυνομία, αν ήθελε, θα μπορούσε να καθαρίσει το Μενίδη σε μία ημέρα. Ναι. Εντάξει, ακούστε με. Και εγώ θα μπορούσα να σας πω σε λιγότερο από μία μέρα. Για να καθαρίσει η αστυνομία, λοιπόν, η κάθε αστυνομία, μια περιοχή σε λιγότερο από μία μέρα ή σε μία μέρα, πρέπει να υπάρξουν όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Η απαιτούμενη δύναμη. Η κοινωνία να στηρίξει την αστυνομία και όχι να βλέπουμε φαινόμενα, κύριε Κουρή, και μόλις ο αστυνομικός βάλει χειροπέδες, που τον πάτερε παιδιά, τι σας έκανε το παιδί, και το οποίο κύριος... προηγουμένως να έχει κάνει 1000 πράγματα. Έχω καταγγελίες από πολίτες, οι οποίοι διέρχονται μέσα από τον καταβλισμό, τα ξέρω, κύριος Δήμαρχος, και τους ληστεύουν. Και ο κύριος Νίκος από τη Γερμανία, που σας ακούει προφανώς, λέει ότι επειδή είπατε ότι τους αφήνουν, ποιοι, λέει κύριε Κρικέτο, αφήνουν ελεύθερους αυτούς που πιάνετε? Θα σας το πω αμέσως. Ο νόμος, ο ίδιος, όχι οι δικαστές. Ο δικαστής δικάζει σύμφωνα με τον νόμο, με τον ποινικό κώδικα. Όταν εμένα δεν μπορεί να με βάλει φυλακή, γιατί δεν προβλέπεται, δεν θα με βάλει φυλακή. Να αλλάξει ο νόμος, είπαμε. Εγώ σας το λέω ευθέως, δεν τρέπουμε, ούτε φοβάμαι. Δεν μπορεί η οπλοχρησία, κύριε Κουτζάνη, να τιμωρείται με ένα χρόνο φυλακή, με ένα στενή και να φεύγει. Θα ξαναπυροβολήσουν. Πώς θα το κάνουμε? Μα τι πρέπει να γίνει? Να πάει 5 μήνες φυλακή. Και αν υποτροπιάσει, να πάει 2 χρόνια φυλακή. Να δούμε τι θα ξανακάνει. Πολύ φοβάμαι ότι επειδή είναι ήδη γεμάτες οι φυλακές και το ξέρετε. Εντάξει, με αυτή τη λογική όμως. Δεν θα έχουμε φυλακές να τους βάλουμε. Τότε, κύριε Κουτζάνη, να δεχτούμε ότι πλέον μπορεί να πυροβολεί ο καθένας ελεύθερα και να μην παθαίνει τίποτα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Τότε τι θα κάνουμε? Το ξέρετε κι εσείς ότι εάν όλα αυτά τα περιστατικά τα βάλουμε φυλακή, θα έχουμε διπλάσιο αριθμό φυλακισμένων που δεν θα έχουμε που να τους βάλουμε. Είναι, άρα, δεν είναι. Άρα τι θα δεχτούμε τώρα από εδώ και πέρα? Δεν μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Τους αφήνουμε να περιβολάνε και ερχόμαστε και λέμε μετά. Τι κάνει ο Δήμαρχος, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει η κοινωνία. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Δεν φαντάζομαι κάτι το άλλο. Κοινωνία είμαστε εμείς όλοι. Εμείς τι κάνουμε, λοιπόν? Ο κύριος Πέτρος από την Ανάβησο το απευθύνει προς τον κύριο Δήμαρχο. Λέει, ποιο είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων στο Δήμο που είναι Ρωμά? Και τώρα εδώ λέει και κάποια περιστατικά, δεν είμαι σίγουρος. Λέει ότι κάποια παιδιά Τσιγκανόπουλο, όταν πηγαίνουν στα δημοτικά, παρενοχλούν τα άλλα παιδιά. Αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δεν θέλω να τους ενοχοποιήσουμε. Πιθανόν να υπάρχουν. Αλλά αυτό που όμως, ότι τι ποσοστό είναι ψηφοφόροι, έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι μεγάλο το ποσοστό των ψηφοφόρων στο Δήμο σας? Όχι, είναι εξαιρετικά μικρό. Ούτε 1-2% δεν θα είναι. Άρα το πρόβλημα δημιουργείται γιατί λειτουργούν σαν γκέτο. Ναι, και. Δηλαδή, πώς έχει δημιουργηθεί, δηλαδή, να είναι εκεί το παζάρι? Γιατί διαλέξανε το Μενίδη, το Ισάχαρνες και όπως και άλλους δήμους. Τι να σας πω, η αλήθεια είναι και οι γενικότερα και οι γείτονές μου έχουν. Δηλαδή, το Ζεφύρι με την Αυλίζα. Είμαστε συγκινούντα δοχεία, θα έλεγα. Πώς μπορεί από το συνοδείο αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτό το τόξο της Δυτικής Αττικής και η φυλή, δηλαδή Ζεφύρι, Λιώσα, Ασπρόπυργος, θεωρούνται μια περιοχή στις οποίες έχουμε κοινά προβλήματα και τα ξέρει και ο κ. Κρικέτος. Ορίστε. Το Ζεφύρι πρέπει να έχει και μεγαλύτερο αναλογικά πληθυσμό. Σαφώς. Σαφώς. Αν πλήθος, δηλαδή, αν αναφέρεστε στους Αθηγάνους, σαφώς. Πλην όμως, η αλήθεια είναι για να. Γιατί έχει γίνει ιδιαίτερος με τα θέματα. Προφανώς τα γκέτο φτιάχτηκαν στο Μενίδη, όπου γίνεται και η διακίνηση. Ναι. Δεν αφορά εσάς αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι γνωστά στις αρχές και όχι μόνο, δεν αναφέρομαι σε αστυνομικές αρχές, γενικότερα στην τεταγμένη πολιτεία, γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σύνθετο. Αυτό το σύνθετο πρόβλημα, κατά την άποψή μου, έπρεπε εδώ και χρόνια η πολιτεία να το έχει δει. Αδυναμίες οι οποίες συσσωρεύτηκαν και ήρθε να χαθεί, να αδικοχαθεί αυτό το παιδί και να ανάψουν τα φώτα και της δημοσιότητας και η πολιτεία να στείλει σήμερα και να λέμε αυτές τις που γίνανε. Αυτά θα έπρεπε να γίνουν μετά ή προ. Είμαστε σύμφωνοι μάλλον όλοι ότι θα έπρεπε να γίνει προ. Δυστυχώς έγινε αυτό το μεγάλο κακό να χαθεί αυτό το παιδί. Ωστόσο η πολιτεία αυτή τη στιγμή στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα θέματα της αστυνόμευσης νομίζω ότι δείχνει για αυτές τις μέρες ότι... Αλλά να είναι μόνιμο σε αυτή την κατάσταση. Αυτό όμως βάζουμε ένα ζήτημα να μην είναι... Για βάρτα, γίνεται πράγμα. Σκέψη, πρόταση, μόνο αυτά που έχετε ζήσει, ποια πρέπει να είναι? Εγώ θέλω καταρχάς να αποδοθεί δικαιοσύνη όσο αφορά το χαμό του παιδιού. Να ξέρετε ότι η οικογένεια έχει τα νόμιμα κάνει και θα το φτάσει στα άκρα και με τη δική μας υποστήριξη πάντα, δηλαδή είμαστε δίπλα τους, έτσι. Θέλουμε οπωσδήποτε, όπως σας είπα. Έχει άλλο παιδί, νομίζω, έχει νομίζω. Ναι, αυτό. Εντάξει, δεν λέει το τη στιγμή που χάνει το παιδί σου, να χάσει το παιδί σου. Τελείωσε. Εντάξει, είναι φοβερά οδυνηρό. Εντάξει, και το ζούμε και εμείς αμάνες δίπλα της. Και εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλουμε είναι πάνω απ' όλα
Για μας και για αυτούς θα αποδοθεί δικαιοσύνη και βέβαια να βρεθεί ο υπεύθυνος για όλο αυτό που συνέβη, αλλά και ακόμα να γίνει... Ακόμα δεν έχει βρεθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμη. Από ό,τι γνωρίζω, όχι ακόμα. Όχι, δεν έχει βρεθεί, κύριε Κουρή, γιατί δόθηκε πολλής χρόνος. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και ναι. Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό. Δόθηκε πολλής χρόνος στο δολοφόνο του μικρού παιδιού να μπορέσει να κρυφτεί και ο ίδιος και τα πιστήρια. Αν θυμάστε τότε, ανακαλύφθηκε μετά, νομίζω από μία-δύο μέρες, δόθηκε δημοσιότητα ότι το παιδάκι αυτό δολοφονήθηκε από μία σφαίρα. Ο δολοφόνος έκρυψε και το όπλο, κρύφθηκε και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί. Μακάρι να βρεθεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να γίνει. Αν αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά θα δικαιωθούμε όλοι οι γονείς μαζί με αυτούς. Έτσι διεκτιμώ. Και πάνω απ' όλα για μας να γίνει και εξυγίανση απόλυτη της περιοχής, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ξαναεπιστρέψουν με ασφάλεια στον χώρο του σχολείου. Εμείς οι εργαζόμενοι γονείς, όταν τα αφήνουμε εκεί, τα αφήνουμε γιατί είναι ασφαλή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλο το Μενίδη και όλοι οι γονείς. Είμαστε προβληματισμένοι για το πώς θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά το Σεπτέμβρη και υπό ποιες συνθήκες. Όμως θα αναγκαστούν οι δήμαρχοι, οι κάτοικοι να φύγουν πλέον. Πραγματικά έχει προβληματίσει τους συντοπίτες μου και θα πρέπει και εγώ από την πλευρά μου, αλλά κυρίως η πολιτεία, να προσπαθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του να εδραιωθεί το αίσθημα της ασφάλειας, της ελπίδας και της προοπτικής. Σε αυτόν τον ιστορικό τόπο είμαστε πραγματικά, αυτά τα παιδιά είναι η προοπτική και το μέλλον. Θα πρέπει να καταρχήν να εδραιωθεί το αίσθημα της ασφάλειας και από εκεί και μετά η πολιτεία, εγώ πιστεύω συλλογικά, πέρα από τα ζητήματα της παραβατικότητας, να δει το Δήμο Αχανών, διότι η αλήθεια είναι ότι στερείται βασικών υποδομών, πράγματα που θεωρούνται δεδομένα σε άλλες περιοχές. Με χαρακτηριστικό θα πω ένα ενδεικτικό, στον Κόκκινο Μήλο είναι 40 χρόνια στο σχέδιο και τώρα σχεδιάζουμε να βάλουμε την αποχέτευση. Αν είναι δυνατόν. Ή να υπάρχουν δρόμοι εντός σχεδίου, να φτιάξει κάποιος στο σπίτι του και να μην έχει κρασπεδρόλυθρα ή ακόμα άσφαλτο. Που στην Ελλάδα του 2017 ή το Ολυμπιακό χωριό. Ένα οικισμός πρότυπο όπου σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε τη δημιουργία ενός καπί και ενός ΚΕΠ, όταν αυτά στο τελευταίο χωριό της χώρας μας ξέρουμε ότι λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μια επιτυχία αυτή η θεσμή. Γι' αυτό μάλλον τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας αντιμετωπίστηκε ως η πίσω αυλή της Αθήνας. Κάθε φορά να στηρίζουμε από τα δηληστήρια της ΕΙΔΑΠ, από τις αποθήκες του ΟΤΕ, από τα κέντρα της ΔΕΗ, με 7 στρατόπεδα, με το Ναμιγδαλέζα, όπου πέρα από ότι φιλοξενούμε τη σχολή εξωματικών, αλλά και τη σχολή και τις εγκαταστάσεις των αλλοδαπών, όλο αυτός ο τόπος δίνει υπερτοπικά υπέρ της λειτουργίας της πρωτεύουσας και... Ουσιαστικά δηλαδή με έχει μετατραπεί σε αποθήκη. Σε αποθήκη. Είναι η πίσω αυλή. Όπου μπαίνε ό,τι ήταν που θα λειτουργούσε άσχημα στην αισθητική σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία που έχω, προχθές συναντήθηκα με τον κύριο Σκουρλέτη, την επόμενη εβδομάδα έχω με τους αρχηγούς τον κύριο Θοδωράκη και με την κυρία Γεννηματά και με την κυρία Δούρου. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με τον κύριο Μητσοτάκη. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω ότι σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και με το μέσο και σας προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια να μην αντιμετωπίζετε μόνο σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Ας αποτελέσει αυτή η μεγάλη πρόκληση να αλλάχθουν τα πράγματα και να γίνουμε όχι τίποτα τρομερό, αλλά αυτό που απολαμβάνουν κάποιες άλλες γειτονιές και του Λεκανοπεδίου και της χώρας μας, την ησυχία τους και από εκεί και πέρα με αισιοδοξία να σκεφτούμε για τα παιδιά μας. Δεν διηγηθεί η αστυνομία. Τι πρέπει να κάνει. Δύο κουβέντες θα σας πω. Αυτό είναι βέβαιο, είναι απόλυτο. Και μιλάω με την απόλυτη σιγουριά. Η αστυνομία θέλει στήριξη, κύριε Κουρή. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Εάν δεν στηριχθώ από την κοινωνία, αν δεν στηριχθώ από την ίδια την υπηρεσία, ο αστυνομικός από μόνος δεν μπορεί να τα κάνει τα πάντα. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Θέλουμε λοιπόν να στηριχθούμε από την τοπική κοινωνία, από τη δημοτική αρχή, από την ίδια την υπηρεσία και τότε να ζητηθούν όλες οι ευθύνες. Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να πω κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τη συζήτησή μας. Φαντάζομαι ότι ολοκληρώνουμε. Θέλω να κάνω μία έκκληση προς το Υπουργείο μας και προς το Αρχηγείο μας, στον Υπουργό και στον Αρχηγό. Εξ αφορμής μιας πειθαρχικής δίωξης που διατάχθηκε κατά του Προέδρου των Ειδικών Φρουρών, του Βασίλη Ντούμα, για κάποια δήλωσή του φυσικά με τα άβατα των εξαρχείων. Εγώ, κύριε Κουρή, είμαι κατά της δίωξης της πειθαρχικής όταν κάποιος θέλει να εκφραστεί ελεύθερα. Το λέω όμως αυτό γιατί. Βοντιάζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα εδώ, που έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων. Η εγκληματικότητα στρέφεται στη ζωή. Άρα, ως
αρχηγείο, ως υπουργείο, ως αστυνομία, δεν έχουμε το περιθώριο της εσωστρέφειας. Ο κόσμος από εμάς δικαίως ακούγεται εδώ, δημιουργεί ασφάλεια, θέλει ασφάλεια, θέλει να αισθανθεί ήρεμος, ήσυχος. Κάνω έκκληση λοιπόν τέτοιες ίδιες διώξεις να σταματήσουν, να μας καλέσει ο Υπουργός, την Ομοσπονδία μας, τους ειδικούς φορούς όλους, να κουβεντιάσουμε τι μας λείπει, τι πρέπει να αλλάξουμε, έτσι ώστε να φανούμε. Και για ποιο λόγο διώγεται? Γιατί έκανε κάποια δήλωση σχετικά με το άβατο των εξαρχείων. Το οποίο, μην κρυφόμαστε, άβατο είναι και αυτό. Δεν μπορείτε, κύριε Κούρη, εσείς που είστε επώνυμοι με τον Μητσοτάκη, κύριε Λουτζάνη, να πάτε στα εξάρχεια. Ελοχεύουν τεράστια κίνδυνη για τη σημαντική σας ακεραιότητα. Δεν πρέπει να βρούμε μια λύση? Φαντάζομαι πως ναι. Το είχαμε περισσότερο άβατο. Άρα λοιπόν ζητάμε από το Αρχηγείο, από το Υπουργείο, να καλέσει τις Ομοσπονδίες να καθίσουν κάτω, να ακούσουν τις προτάσεις μας. Ίσως και κάποιες να μην υλοποιήσουν. Επαφή με την Ισία, εσύ. Έχουμε, αλλά κοιτάξτε, τέτοιες πρωτοβουλίες, ξέρετε, για πειθαρχικούς ελέγχους δυναμητίζουν. Δεν αποκλιμακώνουν τις εντάσεις. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια σήμερα. Η κοινωνία έχει προβλήματα. Δεν πάνε να τις προσθέσουμε κι άλλα. Κάνω έκκληση λοιπόν να σταματήσουν αυτά τα θέματα, να μας καλέσουν να πάνω, να ακούσουν τις προτάσεις μας. Κάποιες να τις υιοθετήσουν, κάποιες να τις απορρίψουν, να βρεθούν λύσεις. Να αισθανθεί ο κόσμος ήρεμος και ασφαλής. Ενώ έχετε δίκιο ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να είναι μια περιοχή στην οποία δεν μπορεί κάποιος με ασφάλεια να μπει, αυτή η υπερσυγκέντρωση δημοσιότητας γύρω από τα εξάρχεια καλό δεν κάνει. Κάποια πράγματα, ξέρετε, γίνονται πιο μαλακά. Τι σας είπα τώρα λοιπόν, έτσι. Να μας καλέσουν, να ακούσουν τις προτάσεις μας. Δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι έχουμε το αλάθητο. Προσέξτε, δεν εννοώ εσάς. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Πολιτικά το να εστιάσουμε. Πρέπει να, δεν πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση κάποια στιγμή. Δύο μέρες, ας πούμε, ότι το άβατο των εξαρχείων. Κύριε Μουζάνη, δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Καλό, ξέρετε, εκεί μέσα κινδυνεύουν ζωές, κινδυνεύουν άνθρωποι. Εάν συμβεί ένα περιστατικό, ειλικρινά το απέφχομαι. Όπως το Μενίδη, ξέρετε, θα λέμε όλοι. Τι έφταξε. Δεν ξέρω το Μενίδη, γιατί είναι μακριά. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και στα εξάρχεια και τα γνωρίζω. Ωραία. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση για πού βγαίνει το θυμίσουμε ένα θύμα. Μας ξανακαλέσετε να κουβεντιάζουμε τι έφταξε. Νομίζω πρέπει να τα προλάβουμε αυτά ως κοινωνία και ως αστυνομία. Λοιπόν, Δημαρχέ, για να κλείσουμε. Κύριε Βάρδα, και μια λέει. Ναι, κλείστε. Ό,τι θέλετε εσείς. Όχι, μετά από όλα αυτά, τι περιμένετε από την πολιτική άμεσα? Εμείς περιμένουμε να παραμείνει καταρχήν το κομμάτι που αυτή τη στιγμή είναι πολύ επίκαιρο της αστυνομίας. Ναι. Θέλουμε διαρκή παρουσία, μη σταματήσει αυτό που γίνεται σήμερα. Θεωρούμε ότι με την παρουσία τους θα εγκατασταθεί ξανά το αίσθημα της ασφάλειας, το οποίο πραγματικά έχει χάθει, αυτό που είπε πριν και η κυρία Βάρδα. Δηλαδή, πώς θα πάει όλο το πρωί το παιδί του στο σχολείο? Να πάντα, παιδιά, το τσιγκάνο, το Ρωμά στο σχολείο. Αυτό είπαμε. Θα αλλάξει όλη η οικογένεια, πιστέψτε με. Αυτό πρέπει. Ένα παιδάκι που πάει στο σχολείο θα φέρει πράγματα από το σχολείο, θα αλλάξει η οικογένεια. Θα το σταματήσει να έχει. Δεν το θέλουν οι γονείς. Κύριε Μικουρή, θα σταματήσει η οικογένεια να έχει έσοδα από τέτοιες συμπληρωματικές δραστηριότητες. Κύριε Βάρδα, κλείστε εσείς. Θα ήθελα να πω ότι για μας στο Μενίδη, εκείνο που επήγει και αυτό που είναι αναγκαίο είναι να νιώσουμε ασφάλεια και πάνω απ' όλα το κράτος να μας αποδώσει δικαιοσύνη. Μάλιστα. Γιατί αυτά είναι τραγικά που συμβαίνουν. Που έπρεπε να υπάρχει. Αυτό, ναι, γιατί αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί και ούτε πρέπει και να ξανασυμβεί. Να ξανασυμβεί. Δεν επιτρέπεται μάνα να κλαίει παιδί και παιδί να χάνει μάνα. Είναι τραγικό. Σας ευχαριστώ. Είναι ακραίο, θα μπορούσε να πει κανείς, έγινε πνευματικό, ότι προσέφερε υπηρεσία το παιδί. Εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ τον Μάριο και εκτιμάμε ότι η μέρα του θανάτου θα είναι για μας η μέρα της κατάτης παραβατικότητας για το Μενίδη. Μάθαμε όλη τη γη συνδέει εκεί στο Μενίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε. Ευχαριστούμε στην οικογένεια και υπομονή, δύναμη να ξεπεράσει αυτό το τεράστιο λαχή που της έπεσε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε σας που είστε μαζί μας. Ακολουθεί Εμίλιος Λιάτσος αύριο το πρωί, κοντρανιούς στα περίπτερα, κοντρανιούς.gr. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.